Σχεδόν αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο επιβολής ενός νέου γενικού lockdown, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι δεν θα χρειαστούμε ποτέ ξανά ένα δεύτερο lockdown κατά τον τρόπο που το ζήσαμε το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο. Ούτε το φθινόπωρο, κύριε Υπουργέ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, πιστεύω ποτέ στο μέλλον. Για τον εξής λόγο. Στο ενδιάμεσο το κράτος μας προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά. Αυτό που είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, ότι δεν υπάρχει καμία λογική, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για γενικό lockdown σε οποιοδήποτε επίπεδο και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα πάμε σε τοπικά lockdown τη στιγμή που αυτό που κάνουμε συνεχίσουμε να το κάνουμε με την ίδια, αν θέλετε, με τον ίδιο ζήλο και τα ίδια αποτελέσματα. Υπάρχει κίνδυνος, κύριε Υπουργέ, και θέλω μια ειλικρινή απάντηση, να οδηγηθούμε σε ένα δεύτερο lockdown αν τα πράγματα γρίεψουν? Όχι, σε ένα δεύτερο lockdown οριζόντιο δεν μπορούμε να οδηγηθούμε. Νομίζω ότι βλέπετε ότι όλες οι χώρες. Θα ήταν καταστροφή για την οικονομία. Όλες οι χώρες, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτές οι οποίες βρίσκονται σε μια πολύ χειρότερη κατάσταση από εμάς, που δεν πρόσεξαν ή πήραν λάθος μέτρα, πάνε σε μια σταδιακή άρση των μέτρων. Εμείς έχουμε δεύτερο πλάνο, Plan B όπως το λένε, για τοπικά lockdown, για επιμέρους διορθώσεις, για PCR ενδεχομένως σε περισσότερους τουρίστες, υποχρεωτικότητα. Είναι πράγματα που εξετάζουμε καθημερινά με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία κάνει εισηγήσεις στην κυβέρνηση.